Σε ευχαριστώ, Κύριε, πρίγκιπα της ειρήνης. Αλληλούια. Ευχαριστώ. Ισαΐας, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6. Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος. Πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 8ο κεφάλαιο, εδάφιο 36. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16 και 17. Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση που γίνεται με δικαιοσύνη, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε αγαθό έργο. Επιστολή Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 17. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μία καινούργια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν. Όλα έχουν γίνει καινούργια. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Ο Ιησούς του είπε, «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει την Βασιλεία του Θεού». Ο Χριστός είπε στο Ευαγγέλιο κατά Μαθαίον, στο 11ο κεφάλαιο, στα εδάφια 28 με 30. «Ελάτε σε μένα, όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση, γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο 2, εδάφιο 5. «Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός». Προφητικό βιβλίο Μιχαία, κεφάλαιο 7, εδάφιο 18. «Ποιος άλλος Θεός είναι σαν και εσένα, που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στο λαό σου που έχει επιζήσει? Το θυμό σου δεν τον κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου». Ισαΐας, κεφάλαιο 1, εδάφιο 18, β. «Είναι οι αμαρτίες σας κόκκινες σαν το αίμα, μα σαν το χιόνι θα μπορούσαν να γίνουν λευκές. Έχουν το χρώμα της πορφύρας, μα σαν το καθάριο θα μπορούσαν μαλλί να λευκανθούν». Ψαλμός 103, εδάφιο 12. «Όσο απέχει από την Δύση η Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας.
δόξα στο Θεό. Αλληλούια. 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 Δόξα στον Θεό.